στήριγμα οι εκατοντάδε εσσαλού που βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακραία φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό θα αποτελέσουν τα κοινωνικά πρωτοπολία, κοινωνικά φαρμακεία στου τέσσερι Δήμου Πρωτεύουσε των Περιφερειακών Νοτιών τη Θεσσαλία. Η λειτουργία των οποίων για τρία χρόνια θα καλυφθεί από το ΠΕΠ Θεσσαλία 2014-2020. Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Χοραστού, προκηρύχθηκε η σχετική δράση του ΠΕΠ δομέ παροχή βασικών αγαθών, κοινωνικά πρωτοπολία και κοινωνικά φαρμακεία για τι τέσσερι πόλει πρωτεύουσε νομών Θεσσαλία. Προπολογισμού 980.000 ευρώ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι για ενεργητικέ πολιτικέ, χρηματοδοτικέ ενεργητικέ πολιτικέ κατά πολέμηση τη φτώχεια. Εμεί εναρμονιστήκαμε με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, κάναμε μια περιφερειακή, ένα περιφερειακό σχέδιο για την καταπολέμηση της φτώχειας με ευρεία διαβούλευση με όλους τους δήμους, με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, με όλους τους φορείς, ούτως ώστε να έχουμε ένα ρεαλιστικό σχέδιο. Και το ρεαλιστικό αυτό σχέδιο εγκρίθηκε και από το Περιφερειακό Συμβούλιο, από την Επιτροπή Διαβούλευση, αλλά και από όλα τα όργανα τη Ελλάδος και τη Ευρώπη. Και τώρα βγάλαμε και τι δομέ για τα κοινωνικά παντοπολία και τα κοινωνικά φαρμακεία. Αυτέ τι δομέ μα ζητήσαν οι Δήμοι, αυτέ τι δομέ και εμεί προκηρύξαμε. Τι κάνουμε, βοηθάμε σε μια εθνική προσπάθεια που δεν υπάρχουν εθνικά χρήματα να χρηματοδοτήσουν τι δομέ αυτέ. Οι Δήμοι δεν έχουν χρήματα να συνεχίσουν να λειτουργούν τι δομέ αυτέ. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητε. Συνεργαστήκαμε με του Δήμου και ό,τι είχαν προτείνει, εμεί τα έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ, έχουμε βγάλει τι προκηρύξει και καλούνται οι Δήμοι να καταθέσουν τι προτάσει. Όπω και τα κέντρα κοινότητα, τα οποία είναι ένα νέο θεσμό από το Υπουργείο πρόνοιας που πρέπει να καταθέσουν όλοι οι Δήμοι να καταθέσουν τις προτάσεις. Δυστυχώς μόνο ένας Δήμος κατέθεσε μέχρι στιγμής στην περιφέρεια Θεσσαλίας, είναι ο Δήμος Τρικαίων και περιμένουμε και άλλους 24 Δήμους. Εμείς βάλαμε κέντρα, προβλέψαμε στο στρατηγικό μας σχεδιασμό, κέντρα κοινότητα που είναι συμβουλευτική σταθμή, είναι όλη αυτή η διαδικασία, είναι Ρωμά, προβλέψαμε για όλη τη Θεσσαλία. Και καλούμε τους Δήμους τάχιστα να τρέξουν γιατί λίγει ο χρόνος και μετά δεν θα μπορούν να ενταχθούν.